τον Αλέο Χριστοδηλόπουλο, δεν θέλω να παίξω στην ΑΕΚ γιατί απειλούμε. Καταλαβαίνουμε όλοι, χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε, δεν λέμε κάτι, που πάει το μυαλό όλων των Ελλήνων. Αυτή η τακτική του Τσαμπουκά, δεν πληρώνω και γαμάω κτλ. Πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, είναι οικογενειάρχες και τον εργαζόμενο, άμα δεν τον έχει καυλωμένο, θα σε γαμίσει ο εργαζόμενος. Εντάξει, γιατί όλοι φόρεσαν μάσκα του Σαββίδη οι παίκτες του ΠΑΟ και ο Λάζαρος λέει θέλω να φύγω. Πώς θα πάρει το κύπελο η ΑΕΚ? Ο Λάζαρος έχει δυσαρεστηθεί με τον Τσιγκουναρά, ο Βράνιες έχει δυσαρεστηθεί με τον Τσιγκουναρά και του τι λένε. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Βλέπουν και τον ΠΑΟΚ ότι ξοδεύει ένα καλό λεφτά. Σου λέει γιατί όχι εμείς. Τώρα, όποιος πάρει βέβαια τον Λάζαρο, γιατί ο Τσιγκουναράς είναι και μάγκας, δεν είναι καν κορόιδο, δεν φτιάχνει έτσι ο Τσιγκουναράς, ο Λάζαρος είναι παράγοντας. Άσχετα με το αν πήρε πρωτάθλημα χωρίς να ξοδέψει. Μάγκας είναι. Μεγάλος μάγκας. Αλλά όποιος πάρει τον Χριστοδουλόπουλο, είναι σαν να έχεις μια γυναίκα 30 χρονών να την έχεις ψοφήσει τον μπούτσο, να είναι μέσα στα υγρά. Να γίνει 50 χρόνια να στεγνώσει το μουνί της και να πει αγάπη μου ξανά να το κάνουμε. Θέλει παντικά, θέλει αυτά, κυταρίτιδες ιστορίες, χαλάνε τα δάχτυλα, γάμισε τα να πούμε. Οπότε, όπου και να πάει ο Χριστοδουλόπουλος, ξεζουμισμένος θα πάει, το μόνο που μπορεί να πάει θλάσεις και τεφορμαρίσματα. Άρε μαλάκα, και ο πάω και ο γάμος να τον πάρω. Αυτός είναι μια χαρά από ελ τώρα. Εντάξει, δεν είναι για άλλα. Τι είναι, Θεόκλητο. Από ελ, τι θα το κάνει από ελ, έχει καλύτερο. Σιγάρε! Για Ολυμπιακό είναι. Σιγάρε. Για Ολυμπιακό είναι. Ό,τι πρέπει για Ολυμπιακό. Σιγάρε, Μιχάλη Τσόχο, σιγάρε. Σιγάρε. Λοιπόν, πάμε μαρμίτα. Ραδιόφωνο. Στέφανε, θα έρθεις! Σα βγάζω. Αμπέστε. Πώς? Κάτσε μέσα. Πανάνα μου πήρες. Καφές. Γκράμπερι ρε μαλακα πριν την προπόνηση, μπορεί να το τη βγάλουμε. Δεν μπορείτε να γαμίσετε 20 χρόνων, εμείς 50 κάνουμε box, καριόλια. Πού είναι η τσάντα μου. Α, έχει χαλάσει και το αυτό, κοίτα. Άκου πως πέφτει, κοίτα. Έχει χαλάσει. Είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Κάντε like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr.
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.